με δελτίο τύπου η Ενεργεια Oil Gas τονίζει ότι οι μέλη του Σωματείου παραβίασαν την εγκατάσταση φυσικού αερίου θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια των εργαζομένων και τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Η Αν βρίσκεται στη δυσάρεστη θέση να ενημερώσει την τοπική κοινωνία της Καβάλας ότι την 5η 21 Οκτωβρίου μέλη του Σωματείου Εργαζομένων παραβίασαν την εγκατάσταση φυσικού αερίου της εταιρεία και παρενέβησαν στη λειτουργία της Βάνας που ρυθμίζει τη ροή φυσικού αερίου προς τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Η παρέμβαση τελεχών τη εταιρεία είχε ω αποτέλεσμα να αποκατασταθεί η τη σωστή λειτουργία τη εγκατάσταση φυσικού αερίου που βρίσκεται εκτό του χώρου του εργαστασίου. Τα μέλη του Σωματείου παραβίασαν σαφεί εντολέ τη διοίκηση και των κανόνων λειτουργία και έθεσαν σε κίνδυνο την ασφάλεια των εργαζομένων και του συγκροτήματο του πρίνου. Για το περιστατικό, το οποίο έλαβε χώρα μόλι δύο ημέρε μετά την απομάκρυνση λόγω θεμελιώδη δικαιώματο συνταξιοδότηση των προειναιχόντων την θέση για τη λειτουργία του συγκροτήματο τελεχών Βαγγέλη Παπά και Κώστα Ιωαννίδη έχουν δρομολογηθεί όλε οι απαιτούμενε νομικέ ενέργειε από πλευρά τη διοίκηση τη εταιρεία. Η Energy δηλώνει και πάλι το προφανέ δεν είναι δυνατόν να παραβιάζονται οι εντολέ τη διοίκηση και οι κανόνε λειτουργία των εγκαταστάσεων, ούτε φυσικά να παρεμποδίζεται από το Σωματείο των Εργαζομένων η είσοδο στι εγκαταστάσει τη διοικητική ομάδα που φέρει και την ευθύνη τη λειτουργία του. Μέχρι να αποκατασταθεί η ομαλότητα, η νομιμότητα και η ασφάλεια στι εγκαταστάσει, η εντολή τη διοίκηση είναι να παραμείνουν αυτέ εκτό λειτουργία. Αντάρτικα, δεν χωρούν σε οποιαδήποτε επιχείρηση της χώρας, πόσο μάλλον σε ένα βιομηχανικό συγκρότημα υψής τη ασφαλείας.